Haydi Petro, haydi. Την 5η 25 Ιουλίου ξεκίνησε η προετοιμασία του Διγενήλα Κόμματος εν ώψη του νέου πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής. Οι προπονήσεις γίνονται στο βοηθητικό γήπεδο της ομάδας, όπου διαθέτει νέο χλωοτάπητα κάτω από την επίβλεψη του Κοσμίν Μπαρκαουάν. Ξεκινήσαμε στις 25 Ιουλίου, που είχαμε 7 μέρες να ετοιμάζουμε το κορμί για προετοιμασία. Από 5 Αυγούστου είμαστε στην κομμάτι προετοιμασία, 8 μέρες, και σήμερα είμαστε πριν τελευταία μέρα για το προετοιμασία που συμβαίνει τρέξιμο και αυτό το κομμάτι. Τι δουλεύετε, αντοχή κυρίως και φυσική κατάσταση? Φυσική κατάσταση. Ήτανε περίπου 15-17 μέρες μόνο φυσική κατάσταση. Φυσικά από αύριο μετάβριο θα ξεκινάει το κομμάτι τακτική, τεχνική, και μετά το 25 φυσικά θα έχουμε 7-50 φιλικά. Πήραμε 15 καινούριο παίκτες, μικρή ηλικία, που πιστεύω εγώ θα μπορούν στη μέλλον να βοηθάει στο ελληνικό πρωτόσφαιρο. Είμαι ένα προπονητής που θέλω να έχω κατηγορία. Δηλαδή, με άλλο σκέφτη, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω. Να πω τι, να μείνω την κατηγορία. Δεν μου αρέσει αυτή. Πάντα κάθε αγώνα πήγα να το κερδίζω, σαν παίκτης που ήμουνα. Τώρα, σαν προπονητής, είμαι ίδιο. Δηλαδή, κάθε παιχνίδι το βλέπω να το κερδίζω. Όχι να το χάνω, να κάνω ισοπαλία. Η νέα διοίκηση του Διγενήλα Κόμματος θα καταβάλει μεγάλη προσπάθεια σε αυτούς τους ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς, για να έχει η ομάδα ό,τι χρειάζεται και να μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις. Το χωριό είναι και θα είναι, πιστεύω, κοντά στην ομάδα. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε άλλα εισοδήματα, δηλαδή ούτε από το Δήμο ούτε από τίποτα. Με δουλειά της διοίκησης, ξέρετε πώς γίνονται αυτά, με λαχεία, με πληρώσεις, με χορούς, με κάποιες χορηγίες που η κατάσταση είναι δύσκολη, να μην το μπερδευόμαστε με αυτό. Εδώ και 2-3 χρόνια τα πράγματα είναι δύσκολα. Πιο πριν ήταν πιο καλά τα πράγματα, υπήρχαν και επιχορηγίες από εργοστάσια από αυτά. Τώρα ζόρισε η κατάσταση πάρα πολύ. Και γι' αυτό και μειώθηκε και το budget πάρα πολύ της ομάδος, και μπήκαμε στη διαδικασία αυτή να πάρουμε παίχτες. Όχι ονόματα που χρειαζόταν πολλά λεφτά. Ο Διγενής έχει κάνει ένα όνομα πάρα πολύ καλό εδώ και μια δεκαετία. Δεν έχει αφήσει απλήρωτο από αυτά τουλάχιστον που υποσχέθηκε ότι μπορεί να δώσει σε οποιοδήποτε παίχτη έχει πάρει μέχρι τώρα, ούτε κατά ένα ευρώ. Και βάσει αυτού, αν σας πω, φέτος ήταν πάνω από 200 παιδιά, μόνο και μόνο για να κάνουν δελτίο στο Διγενή, χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα. Και αυτό είναι στα αξιοσημείωτα. Τη συνεργασία του με το Διγενή ανανέωσε ο έμπειρος επιθετικός Γιάννης Παπαποστόλου, ο οποίος την περσινή χρονιά αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο δεύτερο όμιλο της Δέλτα Εθνικής με 17 τέρματα. Εδώ και 2 μέρες αρχίσαμε να παίρνουμε την μπάλα στα πόδια μας και πιστεύω ότι με καλή προσπάθεια θα καταφέρουμε το στόχο μας. Τώρα, ποιος είναι ο στόχος μας? Είναι να δημιουργήσουμε μια νεανική ομάδα που να μπορέσουμε να πάμε όσο πιο ψηλά στο πρωτάθλημα μπορούμε. Υπάρχει καλή συνεργασία με τον προπονητή? Από πέρυσι που είναι στην ομάδα, νομίζω ότι έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα και η συνεργασία είναι πολύ. Άνθρωπος που καταλαβαίνει, έχει παίξει και ποδόσφαιρο και είναι πολύ εύκολη η συνεργασία μαζί του. Στόχος της ομάδας πρώτα είναι η ομάδα να ανεβεί κατηγορία. Πολλά καινούργια παιδιά φέτος στην ομάδα και πολλοί νεαροί ποδοσφαιριστές. Ευελπιστούμε να δέσουμε σαν ομάδα και να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία. Εγώ είμαι από εδώ, από το χωριό. Είμαι από τις ακαδημίες στην ομάδα και φέτος ανέβηκα στην πρώτη ομάδα. Ποια είναι τα συναισθήματά σου που θα παίξεις το αντρικό φέτος στη ΓΑΜΑ Εθνική? Πολύ χαρούμενος. Όνειρο ζωής, από μικρή θέλαμε να είμαστε στην πρώτη ομάδα και φέτος έγινε το βήμα. Εσύ τι θέση παίζεις? Κεντρικός αμυντικός. Και πώς πάνε τα πράγματα μέχρι στιγμής στις προπονήσεις? Πολύ κούραση. Αλλά βλέπω και οι συμπαίκτες μου όλοι έχουμε όρεξη για δουλειά και κάνουμε καλή δουλειά, πιστεύω. Ο Διγενής Λακώματος ανακοίνωσε και επίσημα τις 15 μεταγραφές που πραγματοποίησε, όπως του 28χρονου Μαραμπαΐδη Ρωμαίου, ο οποίος ήταν μέσος στον Παονέ, αλλά και του Γιάννη Γκουσελά, τερματοφύλακα από το μακεδονικό Νεάπολης. Πολύ καλό κλίμα, καλός προπονητής, φιλόδοξος,
φιλόδοξοι και οι παίχτες επίσης. Είμαστε μια νέα ομάδα η οποία ψάχνει έτσι για το καλύτερο στόχο. Έχει αρχίσει εδώ πέρα η προετοιμασία περίπου 2-3 εβδομάδες. Πάρα πολύ τρέξιμο, πολλή δουλειά και ευελπιστούμε για το καλύτερο. Σήμερα στον ΠΑΟ, ναι. Εντάξει, ωραία. Πολλή δουλειά, πολλή κούραση. Αλλά πιστεύω θα κάνουμε καλή ομάδα. Ποιος είναι ο στόχος της ομάδας φέτος εδώ? Ο στόχος είναι άνοδος. Άνοδος με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, μέχρι τώρα. Πολλή δουλειά. Τώρα από εκεί πέρα θα δείξει. Άλλο ένα απόκτημα του Διγενή είναι και ο μέσος από την αναγέννηση επανομής Δραγανίδης Πασχάλης. Το κλίμα και η διοίκηση πιστεύω ότι είναι από τα καλύτερα της κατηγορίας. Μπορούν να προσφέρουν πολλά, πολλά καλά σε έναν ποδοσφαιριστή για να μπορέσει να αποδώσει. Εύχομαι αυτή τη χρονιά να βγει με υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές και στο τέλος να πετύχουμε τους στόχους της ομάδας. Εκτός από την απόκτηση παικτών, η ομάδα της Χαλκιδικής προχώρησε και στην αποδέσμευση ποδοσφαιριστών όπως του Κώστα Κανακάρη, του Μπλέντι Λεσάη και του Ντίνου Δοκλοδήμου που αποτελούν παρελθόν για το σύλλογο.